χθες άνοιξε το τάξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ναι. Θα πει τώρα κάποιος ποιος τι με νοιάζει από τη στιγμή που καίγομαι πραγματικά. Αυτοί που δικαιούνται επιστροφή φόρου, αν κάνουν την διαδικασία, δηλαδή αν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, μπορούν να πάρουν πιο γρήγορα τα λεφτά τους από την εφορία. Ναι. Με τη διαφορά όμως, Βασίλη μου, ότι ο περισσότερος κόσμος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει ή να συναντηθεί με τον λογιστή του. Και εδώ προκύπτουν ζητήματα, διότι δεν υπάρχει κωδικός πάω στον λογιστή μου. Και έλεγε νωρίτερα ο Άκης κιόλας ότι και οι λογιστές σε αυτή την περίοδο έχουν το βάρος των επιχειρήσεων. Τους πελάτες τους δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν, κανονικά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει τέλος Ιουνίου. Ναι. Ώστε η πρώτη δόση παραδοσιακά μιλάμε τώρα να πληρωθεί το Σεπτέμβριο. Τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου η πρώτη δόση. Ναι. Είναι τρεις διμηνίες δόσεις. Αυτό λοιπόν προφανώς θα αλλάξει. Νομίζω ότι το προεξοφλούμε από τώρα ότι τουλάχιστον για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πάμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Ναι. Άρα λοιπόν θα δούμε αν θα αλλάξει. Α, είναι σημαντική η πληροφορία. Θα δοθεί παράταση δηλαδή, μας λες, μέχρι τέλος Ιουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, διότι αν οι περισσότεροι ξεκινήσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους, δεν νομίζω ότι το ξεκινήσουμε στον Απρίλιο, από το Μάιο και έπειτα, νομίζω ότι θα πέσει πρώτα απ' όλα και το βάρος στις τελευταίες μέρες, αλλά νομίζω νομοτελειακά θα δοθεί μια παράταση και στην προθεσμία υποβολή των δηλώσεων. Κατά ένα μήνα, νομίζω ότι αυτό θεωρείται σχεδόν σίγουρο ήδη από τώρα και δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά εκτιμήσει των φοροτεχνικών που μου μιλάμε είναι ακριβώς αυτή.